χώρα μας από την κρίση. Μακριά από εκβιαστικά παραπλανητικά διλήμματα που κρύβουν είτε σκοπιμότητες, είτε στην καλύτερη περίπτωση την έλλειψη παρησίας και θάρρους, που καλλιεργούν τον πανικό και το φόβο για να περάσουν πολιτικές που κάτω από άλλες συνθήκες θα ήταν αδιανόητες. Μπορούμε να ανατρέψουμε τη συλλογιστική μιας πολιτικής που βάζει τους δανειστές πάνω από το λαό, τις τράπεζες πάνω από τους φορολογούμενους, την αγορά πάνω από τη δημοκρατία, τα εξωθεσμικά κέντρα και τα συμφέροντά τους πάνω από το δημόσιο συμφέρον. Η χώρα δεν χρειάζεται, φίλες και φίλοι, τεχνικούς της εξουσίας. Η χώρα σήμερα χρειάζεται ελπίδα. Και η κοινωνική συμφωνία που αποφασίσαμε με πολλούς πολίτες να ιδρύσουμε, αυτό φιλοδοξεί να πετύχει. Να αναδείξει την ελπίδα ξανά σε αυτόν τον τόπο. Να δείξει ότι υπάρχει ένα συμφωνημένο σχέδιο με την κοινωνία που μας οδηγεί σε ένα διαφορετικό μέλλον. Ότι υπάρχει μια ρεαλιστική και ταυτόχρονα ριζοσπαστική προοπτική εξόδου από την κρίση. Πάμε τώρα στη Βουλή και στον Ανδρέα Παπαδημητρίου.